Hello everybody, καλώς ήρθατε παιδιά σε ακόμα ένα vlog. Στο σημερινό βίντεο είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί έχω να σας κάνω μία, πείτε το ανακοίνωση άμα θέλετε, ένα πάρα πολύ χαρούμενο νέο έχω να σας ανακοινώσω, καθώς μετά από, μπορεί να είναι και η πρώτη φορά που γίνεται αυτό το πράγμα, πήγα να πω από χρόνια αλλά δεν έχει χρόνια, για πρώτη φορά παιδιά μου θα γίνει Drift Day στην πίστα των Σερών, στη μεγάλη την πίστα, την κανονική, στο αυτοκινητοδρόμιο, αυτό που ξέρετε που γίνονται οι αγώνες του Drift King στο Πανελλήνιο, η μεγάλη πίστα, τέλος πάντων η κανονική πίστα των Σερών, κάνει Drift Day και μάλιστα Σαββατοκύριακο Drift Day, διήμερο δηλαδή, Σάββατο και Κυριακή, τέλος Ιανουαρίου 29 και 30 θα γίνει ελεύθερη προπόνηση drift. Και γιατί είμαι τόσο χαρούμενο, γιατί θα μου πείτε δεν μπορείς να πας οποιαδήποτε άλλη μέρα που είναι η πίστα ανοιχτή και να κάνεις την προπόνησή σου. Όχι, δεν μπορώ να πάω, διότι η πίστα των Σερών, δεν ξέρω για ποιον λόγο, δεν επιτρέπει το drift σε ελεύθερη μέρα. Σε μέρα δηλαδή που είναι ελεύθερη για να πάει το οποιοδήποτε και να μπει με το αυτοκίνητό του στην πίστα. Δεν επιτρέπει την πλαγιολίσθηση. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Μην με ρωτήσετε, μπορείτε να ρωτήσετε τους υπεύθυνους της πίστας. Το πρόβλημα είναι ότι δεν, εκτός από αυτό, ότι δεν έδιναν καμία άλλη μέρα ώστε να μπορείς να πας και να κάνεις προπόνηση drift μέσα στην πίστα εκείνη. Αυτό ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα, διότι γίνονται αγώνες Πανελλήνιου, γίνονται αγώνες πανευρωπαϊκού και παγκόσμιου πρωταθλήματος, Drift Kings, και στην ουσία δεν σε αφήνουν να προπονηθείς σε αυτή την πίστα που αργότερα κάποια στιγμή καλείσαι να πας να τρέξεις και να συναγωνιστείς αθλητές από όλο τον κόσμο, πολύ μεγαλύτερο επίπεδο. Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό, αρνητικό θέμα τέλος πάντων που προέκυπτε εκεί πέρα, αλλά πλέον δεν ξέρω αν θα το καθιερώσουν, πιστεύω πως άμα πάει καλά θα το καθιερώσουν και θα αρχίσουν να σκέφτονται και εμάς τους δρυφτάδες λίγο περισσότερο. Έτσι, να μην σας το απολογώ, τέλος Ιανουαρίου 29 και 30 η πίστα των Σερών είναι ανοιχτή για προπόνηση drift. Όπως καταλαβαίνετε είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό και προφανώς αν ο καιρός είναι καλός και δεν βρέχει, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει μέχρι τότε, όλα τα έχουμε δει. Αν ο καιρός είναι καλός, εννοείται ότι εμείς θα είμαστε εκεί για να πάμε να ντριφτάρουμε, να προπονηθούμε, να περάσουμε πολύ καλά. Ωραίοι και οι αγώνες, αλλά για μένα προσωπικά, αν θέλετε τη γνώμη μου, τα drift days, οι ελεύθερες προπονήσεις είναι ένα τικ καλύτερα, και αυτό διότι δεν έχεις το άγχος του αγώνα, δεν υπάρχει πρόγραμμα που πρέπει να τρέξεις, να είσαι εκεί, να κάνεις συγκεκριμένα περάσματα, δεν υπάρχει βαθμολογία, δεν υπάρχουν κριτές, δεν υπάρχει τίποτα γενικότερα που να σε αγχώνει. Είσαι εκεί και έχεις την πίστα ελεύθερη για να μπαίνεις, να ντριφτάρεις, να προπονείσαι, να δοκιμάζεις καινούργια πράγματα, να κάνεις ό,τι μα ό,τι γουστάρεις, όποια στιγμή και ώρα της ημέρας θέλεις, καθώς η πίστα είναι ανοιχτή από το πρωί μέχρι να πέσει ο ήλιος το απόγευμα. Αν με ρωτήσετε με ποιο αυτοκίνητο έχω σκοπό να είμαι εκεί, σίγουρα θα έχω το S13, καθώς είσαι σε μια πολύ μεγάλη πίστα και χρειάζεται πάρα πολύ δύναμη να έχεις για να την ευχαριστηθείς. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσω να έχω και τον BMW εκεί πέρα για λόγους που θα σας τους εξηγήσω αργότερα. Επειδή πάλι θα βιαστείτε να ρωτήσετε και σας προλαβαίνω και σε αυτό να γράψετε από κάτω σε σχόλιο αν θα επιτρέπονται οι θεατές, φυσικά και επιτρέπονται, η πίστα είναι ανοιχτή, μπορεί να πάει οποιοδήποτε όποια ώρα της ημέρας θέλει, όποια μέρα θέλει για να πιει καφέ και να παρακολουθήσει. Δεν υπάρχει event, οπότε δεν θα υπάρχει είσοδος, γενικά δεν θα υπάρχει τίποτα. Μόνο οι οδηγοί και τα αυτοκίνητα που θα κάνουν προπόνηση. Οπότε για να σας προλάβω μπορείτε να έρθετε και να δείτε την προπόνηση όλοι, χωρίς κάποια είσοδο από ό,τι ξέρω προς στιγμή. Έτσι. Αυτά. Λοιπόν, εμείς τώρα θα πάμε πίσω, διότι η ημερομηνία του Drift Day δεν είναι πολύ μακριά και πρέπει να κάνουμε κάποιες προετοιμασίες γι' αυτό, και οι πιο σημαντικές προετοιμασίες είναι τα ζαντολάστιχα. Οπότε θα πάμε σήμερα στο βουλκανιζατέρ να αλλάξουμε τις μπροστινές ρόδες του S13, γιατί όπως σας είπα και σε παλαιότερο βίντεο δεν είναι αυτές οι ρόδες που τα έχει μπροστά το Nissan. Θα τις αλλάξουμε, θα βάλουμε αυτές που θα έχει κανονικά, θα το ετοιμάσουμε δηλαδή για την προπόνηση των Σερών, και θα πάμε να ξεζαντάρουμε κάποια άλλα και να ζαντάρουμε κάποια άλλα για να είμαστε όσο δυνατόν πιο έτοιμοι για να τα πάρουμε μαζί μας τις αίρες και να πάμε να τα κάψουμε εκεί. Εν τω μεταξύ πίσω είναι και ο Νίκος. Τι κάνεις εδώ, τι κάνεις εδώ, βάφει πάλι. Τι κάνεις εδώ. Σε πήρα δώρο. Ε? Σε πήρα δώρο. Τι είναι αυτό, φρενά. Ναι. Τι δεν κάνεις με αυτό. Δεν σε αρέσει το χρωματάκι. Γιατί είναι τόσο τεράστιο. Γιατί είναι οι λεγόμενες Porsche Z18.
Ένα Porsche είναι. Αν δεν κάνω λάθος είναι από Cayenne, αυτές είναι ζήτα 18 της φορούσης και το Cayenne. Μαλάκα είναι τεράστιες. Αυτές είναι 10 κιλά καθημερινά. Φαντάζομαι ότι βγάζουν τη ζήτα 17 που τις φοράει πίσω και αυτές είναι ζήτα 18 που είναι μπροστινές. Τέρατα. Χρωματάκι όμως, ε. Special. Θα βάλουμε και αυτοκολλητάκι κάτι. Σε detail, για να δείξει τι θα φτιάξει εδώ πέρα. Ορίστε κάτι καινούριο που είδατε και σήμερα. Κάτι φρένα ετοιμάζει ο Νίκος. Δεν ξέρω σε τι αυτοκίνητο θα μπουν. Σε ένα S3 αρκετά δυνατό από ό,τι ξέρω που ετοιμάζεται. Audi. Audi S3. Α, θα μπει και το αυτοκολλητάκι. Θα μπει αυτοκολλητάκι, μόλις τη γνώσουν και μετά τα βερνικάρουμε εκεί καλή. Α, βάφεις, κολλάς αυτοκόλλητο, βερνικάρεις από πάνω. Να είναι... Ναι, ναι, το βερνίκι θα. Για να μην μπορεί να φταρθεί και το αυτοκόλλητο. Όπως το κάνω από τη Manat. Οκ. Λοιπόν, και ελάτε να σας δείξω. Έκλεισε τη σόμπα. Ελάτε να σας δείξω, η δουλειά που έχει γίνει στον ουρανό έχει τελειώσει και το αποτέλεσμα είναι φανταστικό. Δείτε. Δείτε πώς είναι ο ουρανός στους 13. Θα σας βάλω και λίγο φως να το δείτε καλύτερα. Ορίστε. Όχι, μια χαρά είναι. Πώς σας φαίνεται? Εδώ ξαναβερνικάραμε και τους καθρέφτες. Βασικά τα είδατε σε προηγούμενο βίντεο, σας τα είπα και εκεί. Απλά τώρα τα έχουμε αφήσει, θα τα αφήσουμε 2-3 μέρες, 4 να στεγνώσει πάρα πολύ καλά, μπορεί και εβδομάδα. Για να το κάνουμε μία, δεν θα το κάνουμε μία αλυφή του ουρανού, να σπάσει λίγο το... Το τέτοιο που βλέπω εδώ, αυτά... έχει λίγο πορτοκαλάκι. Το πορτοκαλάκι. Αυτά ό,τι μικρό μπιμπικούλι είναι, είναι από, το, από τα μέταλλα που είναι τέτοιο. Ξέρω, που έχουν καρφωθεί κάθετα. Ναι, που μπορεί να καρφώθει και κάνει έτσι. Έχει στεγνώσει. Ναι, θα αφήσουν καλά όμως να πετρώσει. Καλά είναι πριν πήγε λόγαρτ να στεγνώσει λίγο πιο καλά. Ναι, ναι. Θα το κάνουμε μια, ένα με 2.000 και μια λιφούλα με τον αλυφαδόρο για ένα τέτοιο. Τέλειο, ε. Τέλειο. Λοιπόν, να πιαστώ να βγάλω ρόδες να πάμε. Ε? Είναι μέχρι να στεγνώσω, θα πάμε να κάνουμε. Ναι, άντε. Μπρος. Μπρος. Πάμε για δουλειά. Πάμε! Πάμε! Άντε, τι πήρες, τι πήρες? Πιθάνω από το κρύο, ξέρεις. Κακό πράγμα, φίλους. Χωράει πράγμα και το χέξι πάντως. Δεν χωράει, λέει. Κακό πράγμα. Ξέρεις ποιο είναι το κακό πράγμα, ε? Να έχει τόσο κρύο και να μην χιονίζει. Να είναι χιονισμένα γύρω-γύρω όλες εμάς και εμείς εδώ πέρα στο κέντρο τίποτα. Ναι, έτσι πρέπει. Δεν θέλω. Τι θες? Θέλω χιόνι. Χιόνι θες, τι να το κάνεις? Να βγω να κάνω παντελίκια με το φόντο. Θα δέσω μια χειροφρενάκι και ορίστε. Με το πλάι και όπου πάει. Καλό θα το μου φάνε, αλλά 100 τσέπες δεν ξέρω. Μετά θα χωρέσουν τα άλλα 4 λάστιχα ξεχωριστά. Αρχή θα χωρέσουν. Το πάρουμε αγκαλιά. Ε? Θα πάρουμε αγκαλιά. Το πολύ πολύ το αφήνω εκεί που πάντα περνάμε. Υπάρχει κάμα σκουέλ. Γιατί δηλώσαμε ότι είμαστε ζευγάρι. Κοίτα, γράφουμε βέρτα. Μα τη μάνα τη. Θα βάλω εγώ λίγο. Θα λυπηθεί να πάρει τώρα. Είναι τώρα ολόκληρη η διαδικασία. Βγάλει το σκουφί, βγάλει τα αυτή. Εδώ την έχω όπως τα έχουν τα μπαρμπάδια. Έχει δει τι έχουν, τι κάνουν. Σκουλαρίκι. Την κρεμάνε στο αυτή, λες και είναι σκουλαρικά εκεί. Και τώρα και βάζει και το τέτοιο που κάτω. Εδώ να. Να έχουν φαίνεται ότι φοράμε. Έκανε κάτι με αυτό το κάθισμα. Τι είναι, πολύ μπροστά. Ε. Και ψηλά είναι και κάτω. Είναι αυτό τώρα γράφει. Πα στην άκρη, ναι. Άλλο. Μια περιουσία. Βγαίνει στον τόπο. Άρα κάτσε να σε βοηθήσω κι εγώ να τελειώνω. Ε? Το ζουμπουλάς το τι έχει. Τι μάνα λέμε. Έτσι. Thank you.
Έχεις γαντάκια, κύριος. Γι' αυτό το παίζεις, κύριε Λέση. Θα πιάνεις αυτά για να σε μάθω. Γι' αυτό σε παίζεις, κύριε Λέση. Ακυρών. Επειδή εδώ είχε πολλή δουλειά ο Αποστόλης στο μαγαζί, ο Αποστόλης ο φίλος σας, τις άφησα και θα τις πάρουμε. Θα έρθουμε σε καμιά ώρα να τις πάρουμε. Οπότε θα γυρίσουμε πίσω στον καράζ να κάνουμε καμιά δουλίτσα, μιας και έχουμε τόσες πολλές να κάνουμε. Και θα έρθουμε μετά να τις πάρουμε, έτσι. Συμφωνείς? Yes, sir. Θα σου δείξω τι έχω εδώ. Ελιές. Ελίτσες. Καλαμών. Μας, ελίτσες. Καλαμών. Τι καλαμών, βρε άχρηστη, δεν ξέρεις ακριβώς. Πράσινες ελιές είναι. Καλαμών είναι μαύρες. Καφέ σκούρο. Τέτοιο στρογό. Τέτοιο στρογό. Τέτοιο στρογό. Και τι έχουμε εδώ? Ζαντούλα, φρέσκο πράγμα. Κρύο. Κρυώνεις. Δεν βλέπεις, δεν φαίνεται τίποτα. Κάτσε, κάτσε στη σούπα. Τράβα κάτσε στη σούπα. Πήγαινε μέσα. Δεν έχω άλλες ζάντες, μα πρέπει να πάρουμε ζάντες. Τι ζάντες να πάρουμε? Άρα που ζάντες θέλουν. Ζάντα. Ζάντα και λιζάντα. Αυτές? Ε? Αυτές? Σιεργάλους πες. Φεύγουν για την Αθήνα. Αυτήν είναι τα κάνα, δες κυμαλωμένη. Δεν κουβαλάμε σένα. Έχεις γεμίσει 7 εκατομμύρια ζάντους εδώ. Όλος ο κόσμος παίρνει 4, ήδη έχεις 16. Να πάρεις να πάνε να κάνουμε κάτι άλλο λίγο. Λες λίγο αυτό εδώ. Κανόνες να μην τη χτυπείς. Ωραίο πράγμα. Κανόνες να μην τη χτυπείς. Ωραίο πράγμα, πολύ ωραίο. Τι να έχεις? Κουκουταναγούλες. Είναι μία Άννα που τη λένε στο επίθετο γούλα. Όχι, είναι οι αναγούλες. Ξέρεις από που βγαίνει η αναγούλα? Με τις χτυπήσεις και θα έχουμε αναγούλες. Θα του βαρέσω στο μπουνίδι και από το μπουνίδι θα ζαλιστεί και θα έχει αναγούλες. Αυτό λέει η λέξη. Αυτά σε ρέγα είναι φαρσαλίνα. Αυτά είναι the Jour production. Θα έχουμε αναγούλες. Τι έχουμε εδώ? Τι έχουμε εδώ? Άρα θα σου βγει το λάσκο από τη ζάντα, ρε. Άντε, σήκωσέ το τώρα. Τι έχουμε εδώ? Σήκωσέ το να τα ρίξουμε. Σήκωσέ το να τα ρίξουμε. Πάει πολύ αυτή η ζάντα, ε. Ναι. Μα, φάεις κατά ομά. Μα, φάεις κατά ομά. Τον ουρανό τον έδειξες? Τον έδειξα πριν. Θα να βάλω τις ελιές πάλι μέσα. Να βάλω και αυτό. Αυτό τι είναι? Ε, ξύλο. Είναι ξύλο ή ξύλου? Είναι ξύλο. Και τελειώσαμε για σήμερα. Λοιπόν, το αυτοκίνητο είναι έτοιμο, ζαντωμένο μπροστά. Οι περισσότερες ζάντες που έχω, βασικά μια εξάδα που έχω εκεί πάνω, είναι έτοιμη, ζανταρισμένη για τις αίρες πια. Το λέω με καμάρι και χαίρομαι ιδιαιτέρως. Οπότε εκείνη είναι έτοιμη. Τώρα θα δω τι θα χρειαστεί να ζαντάρω άλλο για να έχω έξτρα, διότι δεν ξέρω αν θα έχει ξεμονταριστεί εκεί στις Σέρες εκείνο το διήμερο. Θα δω τι θα γίνει και με τον BMW, θα συζητήσω με τον Άκη. Αν και εφόσον λογικά το πάρω και αυτό, θα πρέπει να ζαντάρω και για εκείνο ζαντολάστιχα. Οπότε θα τα δείτε σε κάποιο επόμενο vlog προετοιμασιών για την πίστα. Ο άλλος μας έκανε πουτάνα όλο το μαγαζί, πες. Ε? Ο άλλος μας έκανε πουτάνα εδώ όλο το μαγαζί με τα φλού εδώ, τα τέτοια, τα χρώματα.
Γέμισε ο τόπος, δεν φαίνονται. Λοιπόν, αυτά. Θα σκεφτώ τι άλλο χρειάζεται στο S13 να γίνει ώστε να πούμε ότι είναι έτοιμο για πίστα. Μια προπόνηση βασικά νομίζω χρειάζεται, Θωμά, να σιγουρευτούμε ότι δουλεύουν όλα ρολόι. Συμφωνεί ο Θωμάς από εκεί μακριά. Οπότε, πιθανόν να το βγάλουμε για έστω για μια μικρή προπονησούλα, έτσι να δούμε ότι όλα είναι ρολόι, αν και δεν αλλάξαμε κάτι. Όλα ρολόι δουλεύουν. Αυτά για σήμερα. Αυτή ήταν η σημαντικότερη ανακοίνωση του σημερινού βίντεο. Το Drift Day που γίνεται για πρώτη φορά στα χρονικά στις Σέρες, όπου θα είμαστε ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο εκεί πέρα, άνετοι, με το πάσο μας, ελεύθεροι να driftάρουμε όσο και όποτε θέλουμε στη μεγάλη και καλύτερη πίστα της Ελλάδος. Αυτά. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται και άλλα vlog μέχρι τότε, όπου θα προετοιμαστούμε για το συγκεκριμένο Drift Day, όχι μόνο και από μένα αλλά και από Αντώνη και Άκη, να μιλήσουμε και να δούμε και αυτοί τι θα κάνουν με τα αυτοκίνητα. Μέχρι το επόμενο βίντεο, μόνο τρίτη.